Μπορεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να σφυρίζει αδιάφορα για το σκάνδαλο παρακολούθησης, τις de facto κακουργηματικές πράξεις των στελεχών ΕΥΠ και κυβέρνησης και τα ερωτηματικά που συνοδεύουν την εισαγγελέα εφετών Βασιλική Βλάχου για την εντολή παρακολούθησης που υπέγραψε, αλλά οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας έχουν διαφορετική άποψη. Δηλαδή, δεν τους αρκεί η έρευνα για το πώς διέρευσαν οι υποκλοπές που διέταξε ο Ισίδωρος Δογιάκος, αλλά έχουν το θράσος να ρωτάνε αν είναι σύνομη η παρακολούθηση Ανδρουλάκη και το κυριότερο, αν θα ελεγχθεί και με ποιο τρόπο η εισαγγελέα εφετών Βασιλική Βλάχου που υπέγραψε για τις παρακολουθήσεις. Τα περί λάθους του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι καλά για πρόβατα, αλλά εδώ υπάρχει θέμα εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σε βαθμό κακουργήματος από όλη την αλυσίδα. ΕΥΠ, εισαγγελική αρχή και πρωθυπουργός, αφού σε αυτόν αναφέρεται υποχρεωτικά η ΕΥΠ με τον νόμο που η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε. Και μπορεί να απέλυσε τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά ο νόμος λέει για πρωθυπουργό. Δεν λέει ότι ήταν υπεύθυνη της ΕΥΠ η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος σε ανακοίνωσή της ζητεί την διερεύνηση του σύνομου ή μη άρση της προστασίας του τηλεφωνικού απορρίτου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Δογιάκο, ο οποίος διορίστηκε στην θέση αυτή προμηνώς από την κυβέρνηση. Δηλαδή, εν ολίγης του ζητά να κάνει τη δουλειά του.